ένα-ένα έρχονται τα χτυπήματα για τους κατοίκους του Δημοτικού Διαμερίσματος Βαλτοτοπίου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Η έντονη νεροποντή, σε συνδυασμό με τη χαλαζόπτωση το βράδυ του Σαββάτου, προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και τα περισσότερα σπίτια του χωριού πλημμύρισαν. Με το πρώτο φως της ημέρας, η εικόνα που αντίκριζε κανείς ήταν αυτή της απόλυτης καταστροφής. Σπίτια, υπόγεια και αυλές, όλα γεμάτα νερό. Ένα τέταρτο ήταν εδώ πέρα, βροχή, αλλά πολύ βροχή. Ναι, σαν άνοιξαν ουρανοί. Και είχαμε πολύ βροχή. Έτσι και γέμισε, ναι, έριξε και χαλάζει και γέμισαν όλα τα οικόπεδα νερό. Και τα υπόγεια και τα σπίτια μας όλα. Από πίσω το δικό μου το σπίτι έχει νερό, μέχρι εδώ. Αυτό εχθές έγινε και από τη βροχή, αλλά αυτό πέρα έβγαζε από πάνω. Από κάτι έβγαζε από πάνω, ας πούμε, του στρόγγυλο και εκεί και όλο το νερό μαζεύτηκε εδώ μέσα. Έχω κι εγώ στο υπόγειο πίσω. Λίγο νερό κάνα, δεν είναι, δεν γέμισε πολύ. Κάνα δύο δάχτυλα, α πούμε, είναι καμιά 23 τετραγωνικά. Δύο δάχτυλα, τώρα το βγάζουμε το αυτό. Το μεγάλο μα θέμα είναι να μην πλημμυρίσει κάποιο σπίτι, κάποιο χωριό, κάποια κτηνοτροφική μονάδα. Οπότε δουλεύουμε σχεδόν ένα 24ωρο στο Βαλτοτόπι, έτσι ώστε να αποκλείσουμε κάθε πιθανότητα που έχει να πλημμυρίσει το χωριό. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι από σήμερα το απόγευμα και ειδικά αύριο θα είναι μια άλλη διαφορετική όψη της κάρτας των σειρών για όσοι τη δούμε. Από την πρώτη στιγμή, πολιτικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου Εμμανουήλ Παπά βρίσκονταν σε επιφυλακή και στο πλευρό των κατοίκων. Είναι μια δύσκολη μέρα για το Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Χθες το απόγευμα είχαμε πρόβλημα σε δύο σημεία. Ένα στο Στρεμώνα, ένα στη Μπέλιτσα, στο ύψος του Βαλτοτοπίου. Πλάβαμε, κλείσαμε και τα δύο αφού δουλεύαμε τα συνεργεία του Δήμου και οι ιδιώτες από τις 3 το μεσημέρι μέχρι 6 ώρα σήμερα τα ξημερώματα. Φυσικά έχουν πλημμυρίσει και αρκετά σπίτια, αυλές μέσα στο Βαλτοτόπι. Είναι από τον υδροφόρο ορίζοντα το δικό τους άλλο μεγάλο πρόβλημα. Και συν στο ψυχικό άλλα δύο προβλήματα, τα οποία το ένα πάμε το λύσαμε χθες το βράδυ, ενώ το ένα ήταν η υπερχείληση του Στρεμώνα. Ο μεγάλος φόβος όμως των κατοίκων του Βαλτοτοπίου είναι άλλος. Τι θα γίνει αν λόγω της υπερχείλησης του Στρεμώνα πλημμυρίσει η Μπέλιτσα? Με αυτήν την αγωνία κοιμούνται και ξυπνάνε κάθε μέρα οι κάτοικοι του Βαλτοτοπίου. Έχουν προβλήματα τώρα Στρεμώνα που μας κάνουν εδώ πέρα και κάτω η Μπέλιτσα, να πούμε, εκείνη εκεί πέρα. Τα κανάλια αρχίσαν να γεμίζουν νερό, νομίζω, και τραπάμε προς εδώ. Η γέφυρα που στα γάτω, που καμιά δεκαετία μέτρα, το κανάλι έχουν εδώ κανάλι. Μέσα στα κανάλια πέτουν νερό, να πούμε, και όλα έχουν γεμίσει εδώ πέρα. Οπότε υπάρχει περίπτωση να πλημμυρίσει το χωριό σας όλο? Δεν ξέρω. Αν είπαν προηγουμένως ότι ο πρόεδρος λέει τα καταφέρουμε να σταματήσουμε, δεν μπορώ. Αν δούμε, αλλά θα έρθει και όποτε παίξουν νερό πολύ.